Κάνε τα μαγικά σου και πες μου τι σου ψηφίζει το Ζάρι, ποιον αριθμό έχεις. Το ένα. Κόλατο. Δείτε παιδιά μικρή και μεγάλη, τώρα εμείς στο κανάλι, γεια σας. Γεια σας. Σήμερα εμείς παίρνουμε μαγικά κόλπα. Μαγικά κόλπα. Είναι εδώ το παιχνίδι μας, είναι ένα εργαστήρι με μαγικά κόλπα. Και ξέρεις τι θα μάθουμε, να κάνεις μαγικά κόλπα. Ναι. Θα γίνεις μια μικρή μαγισούλα σαν τη Σαμπρίνα. Θέλεις να σε μάθω? Ναι. Έχω ένα άδειο μπουκάλι. Από πάνω του βάζω ένα κέρμα και του κλείνω. Μπορεί να μπει η δίλια μέσα στο μπουκάλι? Όχι. Εκτός άμα της βάλω το μαγικό χωρί που φτιάξαμε. Λες το, οπ, πού το κέρμα. Πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Θες να σου δείξω το κόλπο? Θα προσπαθήσεις να το κάνεις εσύ πρώτα απ' όλα. Και μετά θα σου εξηγήσω το κόλπο. Βάζουμε το κέρμα μας, πάρε την πύλια εσύ. Άμπρακατάμπρα. Πού είναι το κέρμα? Πάνω είναι το κέρμα όμως ακόμα. Ξέρεις πως γίνεται αυτό? Θα σου εξηγήσω το κόλπο. Δεν είναι μαγικό, είναι ένα κόλπο. Όταν βάζουμε το κέρμα πάνω και η πύλια το χτυπάει, το κέρμα ανοίγει έτσι, πέφτει η πύλια μέσα και ξαναπέφτει στη θέση του. Το κατάλαβες? Οπότε θα το κάνεις στους φίλους στο σχολείο, εντάξει? Εντάξει? Ναι. Δεύτερο μαγικό κόλπο. Μπαμπά, πώς θα το κάνεις στο σχολείο? Θα τους δώσουμε και το μπουκάλι? Φυσικά. Τώρα θα σου δείξω ένα κόλπο που είναι με το ζάρι. Βλέπεις αυτό εδώ? Ναι. Δεν έχει δύο τρυπούλες για να φέρνει το ζάρι μέσα? Ναι, μία και δύο. Όμως χωράει να στρίψει το ζάρι εδώ? Δεν χωράει. Οπότε ξέρεις ποιο είναι το κόλπο? Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα, παίρνουμε τον αριθμό 4. Τώρα ρίξε το ζάρι να φέρνει. Έχει τον αριθμό 4. Το βάζουμε εδώ, το βλέπεις το 4? Ναι. Εδώ έχει δύο κουτάκια. Ας πρόξω το 4 από τη μία πλευρά στο άλλη, πάλι 4 δεν θα είναι? Ε? 4 δεν θα είναι? Ναι. Και άμα το σπρώξω και από την άλλη πλευρά, πάλι 4 δεν θα μου είναι? Ναι. Υπάρχει όμως ένα κόλπο για να το κάνω να αλλάξει. Ορίστε, το 4 δεν το βγάζω, αλλά αν το σπρώξω εδώ σιγά σιγά και που είσαι αμπρακατάμπρα. Αμπρακατάμπρα, αμπρακατάμπρα. Έγινε 2. Ξέρεις γιατί έγινε 2? Να σου εξηγήσω για να το κάνεις και εσύ. Το κουτάκι μας πίσω έχει μία μικρή τρυπούλα, την οποία πρόσεξα εγώ πολύ και προσπάθησα να την κρατήσω κρυφή, κρατώντας το έτσι. Όταν μπαίνει το... Το βλέπεις την τρυπούλα? Όταν μπαίνει το ζάρι εδώ, να βάζω το 1 και το πάμε σιγά σιγά, βλέπεις η γωνίτσα του που βγήκε στην τρυπούλα? Ναι. Και άμα το σπρώξω δυνατά, το 1, σιγά σιγά σιγά, πες αμπρακατάμπρα εγώ. Αμπρακατάμπρα. Το 1 έγινε 4. Κατάλαβε. Το κάνω και εγώ. Φυσικά, αλλά σιγά σιγά. Κάντε εσύ σιγά σιγά το 4 να δούμε. Οπ. Θέλει πιο σιγά, να μην σου φύγει από την τρυπούλα γρήγορα. Περίμενε και πες αμπρακατάμπρα βοηθήσουμε. Αμπρακατάμπρα. Και έγινε 5. Κατάλαβες πως γίνεται και αυτό το μαγικό κόλπο? Ναι, τώρα πάμε στο επόμενο. Μάλιστα, Δεσποινής. Σου αρέσουν αυτά και θες να γίνεις μάγισσα? Μάγισσα. Θα σου δείξω ένα κόλπο. Θα πάρω εγώ 4 φύλλα. Θα τα ανοίξω μπροστά σου. Βλέπεις 4 φύλλα? Διάλεξε ένα φύλλο. Είδες ποιο είναι, το θυμάσαι? Δείξε στη μαμά, όχι εγώ να δω. Και τώρα βάλ' το στη θέση του. Σε ποια θέση το είχες, την τρίτη? Αυτό. Δηλαδή είναι το νούμερο 3, μαμά. Αυτό είναι το νούμερο 3. Για να τα κλείσω λοιπόν και θα τα βάλω από πάνω στην τράπουλα. Ωραία. Θα σου δώσω τα πρώτα 3 φύλλα και θα τα βάλεις μέσα στην τράπουλα αφού ήταν το τρίτο. Βάλ' το όπου θες, εδώ. Βάλ' το όπου θες μέσα. Εδώ έτσι τα βάζουμε. Βάλ' το όπου θες. Εδώ. Τώρα. Όπου θες και αυτό. Βάλ' το μέσα. Ένα από αυτό είναι τα φύλλα σου.
Εγώ θα κάνω ένα μαγικό να εμφανιστεί πρώτο. Άμπρα κατάμπρα, μπουμ. Κάνε κι εσύ. Κάνε κι εσύ. Άμπρα κατάμπρα, μπουμ. Αυτό ήταν το φίλο σου. Ναι. Αυτό ήταν μαμά. Mm-hmm. Να σου πω το μυστικό κόλπο σε αυτό ποιο είναι. Όταν εγώ βγάζω τα πρώτα τέσσερα φύλλα, βγάζω και ένα πέμπτο από πίσω κρυφό. Μυστικό φύλλο. Βλέπεις, άμα τα μετρήσεις από εδώ πόσα φαίνονται. Για μέτρα τα φύλλα μου. 1, 2, 3, 4. Αλλά από πίσω το βλέπεις το κρυφό. Να το, για μέτρα κι αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Οπότε το φύλλο αυτό που σου βγάζω δεν είναι μέσα, είναι ήδη από πάνω. Απλά δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, τώρα πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, έχουμε ένα κομμάτι χαρτί και δύο συνδετήρες. Πρώτα, τη λίγο πίσω και πιάνουμε το συνδετήρα. Βλέπεις που έκανα εδώ μια φιλίτσα. Ναι. Μετά, σε αυτό το μακρύ κομμάτι θα περάσω το λαστιχάκι μου και θα τυλίξω και το μπροστά κομμάτι και θα το πιάσω πάλι στη θηλιά με το συνδετήρα. Δηλαδή, ο πρώτος συνδετήρας είναι στη μέση και πίσω, ο δεύτερος είναι στη μέση και μπροστά. Όχι, παγιδεύτηκε το λαστιχάκι. Το βλέπεις, μαμά? Το βλέπεις, αρτεμούλα? Πρέπει να περάσω εγώ τους συνδετήρες μέσα στο λαστιχάκι χωρίς να τους ακουμπήσω. Πέρασα! Αυτό δεν είναι μαγικό, απλά πρέπει να συνδέσεις τους συνδετήρες με το λαστιχάκι και το χαρτάκι. Είναι απλά ένα κόλπο. Είμαι. Πάντως δεν δε φαίνεται σαν μαγικό. Ναι, που... πάμε στο επόμενο. Σιγά μάγισσα, σιγά, δεν προλαβαίνω τα κόλπα σου. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο κόλπο λοιπόν είναι. Σου δείξω ένα άλλο κόλπο τώρα. Ανοίγω την τράπουλα, πάρε μία κάρτα όποια θες. Περίμενε, από εδώ με βολεύει καλύτερα. Πάρε μια κάρτα από τη μέση. Την πήρες? Δεν κοιτάω. Βάλτε τις θέσεις πάλι. Και κλείνω. Τώρα πρέπει να βρω την κάρτα, επειδή την ακούμπησες εσύ, μυρίζει λουλούδια. Πρέπει να βρω πού είναι. Για κοίτα. Δεν φαίνεται, δεν ξεχωρίζει κάτι. Θες να δεις? Για να ψάξω να τη βρω. Αχ, μυρίζει λουλουδάκι κάπου εδώ μέσα. Για να δούμε. Όχι εδώ. Αυτή εδώ είναι η κάρτα σου. Ναι. Μαμά, κοίτα μια κάρτα που μυρίζει λουλούδια. Να τη μυρίσω. Ξέρεις πως γίνεται αυτό το κόλπο? Θα σου το δείξω αργά. Ανοίγω τις τράπουλες, τράβα ένα χαρτί. Και σου λέω να το ξαναβάλεις μέσα. Όταν το δείχνεις στη μαμά και όλοι κοιτάνε το χαρτί, εγώ τις μαζεύω και βλέπω το νούμερο από εδώ. Το βλέπετε το νούμερο? Για βάλτε το στο χέρι μου. Κανονικά κρυφά. Εγώ δεν έχω δει ποιο είναι, αλλά έχω δει το προηγούμενο. Οπότε μετά που ψάχνω, οπ, βρίσκω το προηγούμενο και σας δείχνω. Αυτό είναι το μαγικό μας. Τώρα το τελευταίο μας κόλπο. Αυτό το κόλπο θα ενθουσιάσει όλους τους φίλους. Διάλεξε ένα από τα δύο ζαράκια και θέλω... Διάλεξε ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Ποιο θέλεις να πάρεις στο χέρι σου? Μην κοιτάς. Δεν με νοιάζει, δες, μπορώ να κοιτάω τώρα. Αυτό διάλεξες που κρατάς. Το άλλο το βάζουμε μέσα στο κουτάκι. Μόλις κλείσω τα μάτια μου θα ρίξεις το ζάρι. Ρίξε. Και βάλτο με το νούμερο που ήρθε μέσα. Μπράβο. Να το ρίξω πάλι. Όχι, όχι. Αυτό το νούμερο που ήρθε. Το έβαλες όρθιο? Ναι. Το βλέπεις τον αριθμό από πάνω? Ναι. Κλείσε το κουτάκι, να ανοίξω τα μάτια μου. Τώρα θέλω να ανοίξεις αυτό το κουτί και να δείξεις, να δεις άμα είναι άδειο. Καθόλου άδειο. Καθόλου άδειο. Ναι, τα μάτια μου είναι σαν μίγα. Σαν μίγα γίνες. Είναι άδειο. Και εγώ έχω μόνο αυτό το κουτάκι. Αυτό εδώ πέρα, το μικρό κουτάκι. Το κοιτάω, το ξακοιτάω, τι κάνω με το κουτάκι. Τώρα βάζω μέσα. Θα το βάλω μέσα λοιπόν και θα κάνω ένα μαγικό. Άμπρα κατάμπρα μπλουμ, είναι το αριθμός 3. Έτσι μου ψιθύρισε.
το ζάρι. Για άνοιξε να δούμε. Να δούμε. Ναι, είναι το 3. Πάμε πάλι. Θα σας πω το μυστικό κόλπο. Ξέρεις τι έκανα. Όταν κλείνεις το κουτάκι αυτό και το σηκώνεις ψηλά, η πλευρά του ζαριού ακουμπάει εδώ κάτω και είναι πολύ λεπτό και μπορείς να δεις. Βλέπεις, δες τις τρεις τελίτσες, τις είδες. Ναι, όμως μπαμπά, να κάνουμε πάλι αυτό. Θα το ξανακάνουμε και θα μου πεις εσύ ποια αριθμό έχει. Και έτσι όταν εσύ τους λες να κοιτάξουν εδώ πέρα, δεν προσέχει κανείς ότι εσύ σηκώσεις το χεράκι και βλέπεις το 3 από μέσα. Και όταν το βάζεις μέσα, λες, παιδιά, είμαι η μάγισσα Σαμπρίνα, με τη δικιά σου φωνή έχει τον μπαμπά, μπουμ, είναι ο αριθμός 3. Έτσι μου ξεκίνησε. Τώρα πάμε πάλι. Πάμε πάλι, θα το κάνεις εσύ, θα ρίξω εγώ το ζάρι. Εγώ πρέπει να μαντέψω. Εσύ θα μαντέψεις. Αυτό το ζάρι δεν μ' αρέσει και βάζω αυτό το ζάρι, αριθμό. Βάζω έναν αριθμό. Στο μικρό όμως, μπερδεύτηκε ο μπαμπάς. Θα βάλω άλλον αριθμό γιατί μπορεί να μ' άκουσε. Για δες εδώ πέρα, βγάλε τα χεράκια σου. Σηκώσε και κοίτα από εδώ κάτω, ποιον αριθμό βλέπεις. Το νούμερο. Μην το πεις, το είδες. Ναι. Θα το βάλω μέσα. Εδώ είναι άδειο το κουτί, κυρία μάγισσα. Θα το βάζω μέσα. Κάν τα μαγικά σου και πες μου τι σου ψιθύρισε το ζάρι, ποιον αριθμό έχεις. Το 1. Κόλατο. Όμως ξέρεις γιατί, το άκουσα. Άμα έπρεπε σαν λίγο ότι είχες το 2 όμως θα με κρέψεις. Έλα κοντά μου. Αντίο παιδιά, μικρή και μεγάλη, με νέο βίντεο θα έρθω και βάζω και βάζω ένα like. Και προσέξτε, άμα σε γνώψω, μετά από πόσο σε βάζω θα τα δείτε.